για τη συγκέντρωση αυτή υπό τον τίτλο «Παραιτηθείτε». Απλά και μόνο να θυμίσουμε κάτι το οποίο φυσικά και θυμούνται όλοι όσοι μας παρακολουθούν, διότι ψήφισαν. Εκλογές είχαμε πριν από 8 μήνες με ένα ξεκάθαρο εκλογικό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο ήρθε να επιβεβαιώσει προηγούμενα αποτελέσματα σε πολύ πυκνούς, πολύ τακτούς πολιτικούς χρόνους. Και θα έλεγα ότι αυτή η κυβέρνηση για το αν θα παραμείνει και πόσο είναι κάτι το οποίο συναρτάται με τα αποτελέσματα της πολιτικής της, τα οποία αποτελέσματα βεβαίως δεν οριμάζουν μέσα σε 8 μήνες. Συγγνώμη, πυκνός πολιτικός χρόνος, σωστά, είχαμε εκλογές ανέσεις σωστά, αλλά σε αυτό τον πυκνό πολιτικό χρόνο είχαν και πυκνά αποτελέσματα. Έχουν πάρθει αποφάσεις ουσιαστικές για το μέλλον της χώρας, για το μέλλον των εργαζομένων, για το μέλλον του ελληνικού λαού. Συνεπώς, διαμαρτυρία μπορεί να υπάρξει. Δεν είναι δικαιολογία ότι έχουν γίνει εκλογές. Ακούστε με κάτι. Σαφώς και ο Έλληνας πολίτης έχει το αναφέρετο δικαίωμα να εκδηλώνει, να εκφράζει τα πολιτικά του πιστεύω, πάντοτε με τρόπους ειρηνικούς, με τρόπους δημοκρατικούς κτλ. Αλλά η συγκέντρωση για την οποία συζητούσαμε μόλις πριν δεν είναι κάτι τόσο απλό. Εγώ ξέρω ότι είμαι πάρα πολύ φανατικός χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επιπλέον. Και τι είδατε, δεν κρύβω, τι συμπέρασμα. Δεν κρύβω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από τις τάξεις της παλαιάς Νέας Δημοκρατίας, όχι της νεότερης, και γνωρίζω άλλωστε και την ανθρωπογεωγραφία. Εδώ το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Έχουν βάλει 10-15 μπροστινούς να εμφανίζονται ως διαμαρτυρόμενοι πολίτες. Οι περισσότεροι από αυτούς, ξέρετε, είναι πολύ στενά συγγενικά πρόσωπα διάφορων κομματικοδίαιτων διαδρομιστών της Νέας Δημοκρατίας και διαφόρων ανθρώπων οι οποίοι λιμένονταν για δεκαετίες το δημόσιο κορβανά. Βγαίνουν λοιπόν αυτοί ως μπροστινοί τάχα, ως μπροστινοί δήθεν, και από πίσω το κάνουν πλυντήριο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Μουρούτης, η μονταζιέρα της Συγκρού και ούτω καθεξής, για να κάνουν μια συγκέντρωση 2.500 ανθρώπων που θα σπεύσουν τα γνωστά συστημικά μέσα ενημέρωσης, ακούστε με λίγο, και σκηνοθετικά. Και με χαμηλές λήψεις, με χαμηλές φωτογραφίες, να παρουσιάσουν μια εικόνα ότι 3.000 δεν είναι 3.000 αλλά 30.000. Αντί λοιπόν να βγείτε να το καταγγείλετε όπως λέτε αυτό το πράγμα και να αποκαλύψετε ότι αυτοί είναι λοιπόν που κρύβονται πίσω από αυτή την ιστορία, όταν θα γίνει η συγκέντρωση μετά να πείτε από ότι κοιτάξτε να δείτε 2, 5, 10, 15. Από το αίτημα πάμε σε εκλογές τώρα. Ακούστε, από το αίτημα πάμε σε εκλογές τώρα, το οποίο κατέστη καταγέλαστο. Έχουμε ξεκινήσει τώρα κάτι τσιτάτα και κάτι σλόγγαν του τύπου «Φύγετε, παρετηθείτε» και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω. Αυτά δεν είναι σοβαρά. Εκείνοι κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, αυτά δεν είναι σοβαρά. Δεν ξέρω γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα. Η Νέα Δημοκρατία ή δεν ξέρω εγώ, στο βάζουν μπροστά κάποιους που δεν βάζουν. Κάνουν τη δουλειά τους. Το θέμα δεν είναι η ανταπόκριση που έχει. Μια επιλογή που κάνει, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία. Η ανταπόκριση που έχει στον κόσμο. Δηλαδή, από εκεί δεν θα κρίνουμε. Αυτή τη στιγμή τι έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή η χώρα συνολικά και η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα βρίσκονται αντιμέτωποι με πάρα πολύ υψηλά στοιχήματα, με πάρα πολύ ισχυρές προκλήσεις για το σήμερα και το αύριο αυτής της χώρας. Εάν κάποιοι, λόγω της ένδυας των πολιτικών τους θέσεων και τοποθετήσεων, παίζουν παιχνίδια επικοινωνισμού και μιας στήρας προπαγάνδας, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα, το οποίο θα έρθει να τους απαξιώσει έτσι περαιτέρω στα μάτια του πολίτη, της κοινής γνώμης και του ψηφοφόρου.